Realme 8i, το καινούριο τηλέφωνο της Realme στη σειρά 8, μετά το 8, το 8 Pro και το 8 5G, έρχεται το 8i, το πιο budget τηλέφωνο της σειράς 8. Ένα τηλέφωνο το οποίο είναι πολύ όμορφο, με αίσθηση βουτυσμένο αλουμινίο εδώ στο περίγραμμα της συσκευής. Αλλάζει το χρωματισμό του ανάλογα το πώς πέφτει το φως πάνω στην πλάτη. 6,6 inches LCD IPS οθόνη, η οποία όμως έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γεγονός ότι δουλεύει στα 120Hz και εδώ έχω βάλει το Android 11, το refresh rate να το εμφανίζει, όπου πέφτει ακόμα και στα 30, είναι μεταβαλλόμενος ο ρυθμός ανανέωσης από τα 30 στα 120 ανάλογος τι κάνεις, με το που το ακούμπησα πήγε στα 120. Η οθόνη είναι αρκετά φωτεινή. Πολύ μικρά bezels και στις 3 από τις 4 πλευρές, λίγο μεγαλύτερο το τσιν εδώ. Καλές γωνίες θέσεις, ωραία χρώματα, αρκετές ρυθμίσεις μέσα από το Realme UI 2.0, το οποίο τρέχει πάνω από Android 11, για να φτιάξεις την οθόνη. Εδώ έχω τη μέγιστη φωτεινότητα, έχεις τη λειτουργία Eye Comfort που είναι για πιο ξεκούραση την ώρα που διαβάζεις, ας πούμε κάθεσαι πολλή ώρα. Δυνατότητα να αλλάξεις την θερμοκρασία χρώματος από cool σε warm και να βάλεις την μπάρα όπου θέλεις εσύ. Και screen color mode, υπάρχει το Vivid που είναι και καλά P3 και το Gentle. Τα 120Hz για αυτήν την κατηγορία τιμής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν το βρίσκεις εύκολα και δίνουν πολύ ωραία εμπειρία χρήσης. Πολύ πιο smooth είναι το animation όταν το έχεις στα 120 από ότι όταν το έχεις στα 60. Οι επιλογές είναι high που είναι max 120, standard που είναι μονίμως στα 60, φάνηκε και εδώ. Βλέπεις και το Select όπου φτιάχνει το ρυθμό ανανέωσης αναλόγως αυτόματα, αλλά δεν πηγαίνει πάντα στα 120, βλέπεις ότι εδώ είναι στα 90, οπότε το high είναι μια χαρά και όταν αφήνεις λιγάκι το τηλέφωνο ήσυχο πέφτει μετά από λίγο στα 30 για να εξοικονομήσει η μπαταρία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλημα η αυτονομία του. Με μπαταρία 5000 mAh πραγματικά αντέχει πάρα πολύ ώρα και ο φορτιστής της συσκευασίας στα 18W φορτίζει σχετικά γρήγορα. Εδώ από κάτω Type-C USB για την φόρτιση, έξοδος ακουστικών και αυτό σημαντικό, το μοναδικό ηχείο που βρίσκεται, που έχει η συσκευή είναι εδώ πέρα στο κάτω μέρος. Στη δεξιά πλευρά είναι το power button, το οποίο λειτουργεί και σαν αισθητήρας δακτυλικού αποτυπώματος. Τώρα δεν ξεκλειδώνει το τηλέφωνο, με το που θα το ακουμπήσω ξεκλειδώνει. Και στην άλλη πλευρά, στην αριστερή πλευρά, εδώ είναι τα volume controls και η θέση για τις δύο κάρτες SIM, όπου το τηλέφωνο δέχεται και κάρτες microSD για να αυξήσει τον ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο. Σε δύο εκδόσεις βγαίνει το τηλέφωνο, στα 64 και στα 128 GB. Και στην πλάτη είναι το σύστημα καμερών, το οποίο είναι τριπλό. LED flash είναι το ένα από τα 4 κυκλικά σημεία που βρίσκεται εδώ. Η κεντρική κάμερα των 50 MP και δύο ακόμα αισθητήρες, ένας 2 MP μάκρο και ένας 2 MP, ο οποίος λειτουργεί σαν αισθητήρας βάθος. Το τηλέφωνο, είπαμε, έχει τον Helio G96, ο οποίος είναι καινούριος επεξεργαστής, ένας χωταπύρινος επεξεργαστής καινούριος με καινούριο, πολύ πιο γρήγορος ουσιαστικά από αυτόν που είχε το Realme 7i πέρυσι, και σαν CPU και σαν GPU, και κάνει το τηλέφωνο να λειτουργεί πραγματικά πολύ γρήγορα και στα μενού και να παίζει και παιχνίδια χωρίς κανένα θέμα. Κατέβασα εδώ το Altos Odyssey και δουλεύει μια χαρά. Βλέπεις και εδώ και την οθόνη πόσο όμορφη είναι. Ακόμα και στο μαύρο, παρόλο που είναι IPS LCD, δεν γκριζάρει καθόλου, είναι μαύρο. Και εδώ ακούμε λίγο και το ηχείο, το οποίο είναι και δυνατό, αρκετά δυνατό. Η οθόνη έχει και υψηλό sampling rate στα 180Hz, κάτι που βοηθάει όσους παίζουν παιχνίδια, δηλαδή αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα τα αγγίγματα, οπότε να παίζεις παιχνίδια μπορείς να το εκμεταλλευτείς αυτό. Βλέπεις μια χαρά παίζει και μάλιστα έχει και το software της Realme εδώ, το οποίο σε όλα τα παιχνίδια ισχύει αυτό, που μπορείς εσύ να ενεργοποιήσεις το system status και να σου δείχνει σε πραγματικό χρόνο το frame rate του παιχνιδιού και το ποσοστό του CPU και της GPU που χρησιμοποιείται την ώρα που παίζεις τα παιχνίδια, ακόμα και σε ένα τηλέφωνο που είναι budget όσον αφορά στο κομμάτι του κόστους. Πάμε να δούμε λιγάκι και τις κάμερες. Ο βασικός φακός, ο οποίος βγάζει φωτογραφίες στα 12,5 MP μέσω Pixel Binding, μπορείς εσύ άμα θες να πας στο More και να βγάλεις φωτογραφίες ακόμα και στα 50 MP, το έχω φέρει εδώ πέρα από το κεντρικό μενού, να βγάζεις δηλαδή με όλο το μέγεθος του αισθητήρα. Οι φωτογραφίες που βγάζεις την ημέρα είναι πραγματικά καλές. Το βράδυ υπάρχει Night Mode, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να βγάλει ακόμα καλύτερες φωτογραφίες. Υποστηρίζει βίντεο
με crop όπως φαίνεται εδώ σε 1080p 30fps, ενώ υπάρχει και δυνατότητα να ενεργοποιήσεις και ultra steady, το οποίο είναι ακόμα πιο σταθερό. Υπάρχει το ultra macro, το οποίο είπαμε χρησιμοποιεί τη macro κάμερα για να πας στα 4 εκατοστά όπως γράφει εδώ, για να πας να βγάζεις μια φωτογραφία macro, και φυσικά το portrait mode, όπου στο portrait mode έχει και αρκετές επιλογές από εδώ να φτιάξεις στα εφέ. Μάλιστα μπορείς να ρυθμίσεις το Bokeh AI Color Portrait, όπου ουσιαστικά εδώ θα έβαζε χρώμα μονάχα στο δέρμα, αν έβρισκε άνθρωπο, αν έβρισκε ένα πρόσωπο, ας πούμε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Και έχεις και το Dynamic Bokeh, το οποίο ουσιαστικά σου λέει ότι είναι για φωτογραφίες από τη μέση και πάνω, εφέ τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσεις σε συνδυασμό με τις βασικές κάμερες, με τον αισθητήρα βάθος που έχει το τηλέφωνο. Δυνατότητα για Dual View Video, όπου ουσιαστικά χρησιμοποιεί τη selfie κάμερα και το πίσω κάμερα για να βγάλει βίντεο πάλι 1080p και με τις δύο κάμερες στο ίδιο κάδρο, το οποίο μπορεί να το κάνεις εσύ split όπως θέλεις. Επίσης, δυνατότητα slow motion video και το expert mode, όπου έχεις την επιλογή με το βασικό φακό να κάνεις χειροκίνητες ρυθμίσεις όσον αφορά το ISO και την ταχύτητα κλίστρου, αλλά και το white balance. Εδώ που βλέπετε την επιλογή να πας στο photo και να βγάλεις με zoom, ουσιαστικά είναι digital zoom, έχει 1 επί, 2 επί και 5 επί. Είναι ένα τηλέφωνο το οποίο για τα χρήματά του κάνει τα πάντα καλά, πολύ μεγάλη αυτονομία, ωραία οθόνη στα 120Hz, με δυνατότητα να πέφτει ακόμα και στα 30 για να εξοικονομεί ενέργεια. Καλή κάμερα να βγάζει φωτογραφίες, ειδικά για την κατηγορία τιμής την ημέρα, με το night mode να λειτουργεί αρκετά καλά, και ο macro για να σε βοηθάει να βγάζεις macro φωτογραφίες, άμα θα βγάλεις τέτοια κοντινά πλάνα. Αυτό σε γενικές γραμμές είναι το Realme 8i, το καινούριο budget τηλέφωνο από τη Realme, το οποίο έρχεται σε αυτή την πολύ ωραία κίτρινη συσκευασία όπως όλα τα τηλέφωνα της Realme.